Τη μπήκα στο τραπεζικό τη λογαριασμό. Έφυγε καμάρι. Εννοώ, Δαμιανέ μου, ότι τόση ώρα που κρατά το κινητό σου έτσι. Δεν έχει πιαστεί το χέρι σου. Τι κάνει, κύριε Κοπρό. Σκλουγάρι στο παιδί. Βέβαια, ο Χέστη το κλείσε. Να μην γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Σχολάξα μια 4-5-48-50. Κάσε, τίποτα, τι κάνω. Παίρνω το κινητούλι μου και φεύγω. Σιγά μου κάτσω εδώ πέρα να χάνω το χρόνο μου. Ωραία φιλοξενία. Χάλια φιλοξενία, φεύγω. Τι ήθελες λοιπόν, Δαμιανέ, να σε κεράσουμε και Περγαμόντο. Ώστε έτσι, Βέβαια. Εγώ φταίω, δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ που ήθελα να τραβήξω ένα βιντεάκι την ανιψούλα μου να το έχω, να το δείχνω στους φίλους μου, βρε αδερφέ. Τι λες, ρε, αφού είσαι δεν έχεις φίλους. Α, ωραία! Προσβολές! Προσβολές και πάλι προσβολές! Φεύγω! Κακώς ήρθα! Δαμιανέ! Εσύ δεν ήθελες για καλό. Λέγε ρε, με ποιον μιλούσες. Λέγε, με ποιον μιλούσες. Μαμάκια! Λέγε με ποιον μιλούσες τώρα. Ωραία, εντάξει. Μπορεί να μιλούσα πριν με τη Λατάνια και να έμεινε κατά λάθος ανοιχτό το τηλέφωνο. Ωραία, αυτό λύνεται πολύ εύκολα. Πάρτε ένα τηλέφωνο να μας το επιβεβαιώσει. Σίγουρα μην πάρω τηλέφωνο τη Λατάνια επειδή εσείς ξαφνικά το είδατε καγκεμπέ. Και θες εμείς να σε πιστέψουμε. Λέγε ρε, γιατί ήρθες εδώ. Εντάξει λοιπόν. Θα σας πω. Σε μια από τις τελευταίες συζητήσεις που κάναμε με τη Φέη πριν φύγει να πάει να γεννήσει μόνη της το μωρό, μου μίλησε για το όνειρό της. Για την κόρη της. Ήθελε να τη βγάλει ζωή. Οπότε η τελευταία επιθυμία της Φέης σε έφερε στο σπίτι μας. Με θέλω να φανώ άξιος άντρας δίπλα της ακόμα και τώρα, την τελευταία στιγμή. Να προσπαθήσω να σας πείσω να σεβαστείτε τη μνήμη της. Και να σεβαστείτε και την τελευταία της επιθυμία. Έλα. Πάλι με κοροϊδεύεις. Εγώ θα σηκωθώ να φύγω. Εσείς βρε δεν σέβεστε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ούτε καν τη μνήμη της γυναίκας που έφερε στον κόσμο το παιδί που τώρα αποκαλείται δικό σας. Όχι. Από εκεί είναι έξοδος. Α, ναι, από εκεί είναι έξοδος. Φεύγω. Βλάση, βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν έχεις μαγειρέψει, το πρόσεξα και ανησυχώ. Δεν ξέρουμε καν αν αυτή ήταν όντως η τελευταία επιθυμία της Φέης. Σιγά μου, τελευταία επιθυμία της, αν να φέρεις και ένα καλό φόρημα στην κηδεία της. Εγώ, Βλάση, πιστεύω ότι είναι η πρώτη της επιθυμία αυτή. Οι επισκέψεις του Δαμιανού ποτέ δεν ήταν για καλό. Α, καλά. Οπα, οπα. Ο φιλαράκος μας είναι online. Συμπληρώνει καρτέλα ασθενή. Βλέπω τη Μέση Δήρου. Μια χαρά. Γεια στη Μέση Δήρου, συγκεντρώσου το στόχο. Ναι. Αλλά ξέρετε, θα ήταν πολύ φευγάτο. Κάποιος που έχει τόσο πολύ σίδηρο, κάποια στιγμή να σκουριάζει, Ρε, σε παρακαλώ, συγκεντρώσου εκεί και ψάξε να βρεις. Υπάρχει καρτέλα με το όνομα Βασιλίνα Σούλ. Ή μάλλον όχι. Ψάξε και Βασιλίνα Καλατζή και τα δύο ψάξε. Νοπ. Τίποτα. Τζίφος. Δεν μπορεί. Ψάξε καλύτερα. Κοιτάξτε, το ξέρετε ότι δεν θέλω να σας στεναχωρώ. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Κι όμως, αφού ανακαλύψαμε ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό, κάπου θα υπάρχει σε κάποια καρτέλα. Είναι ασθενής του. Γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχει, αγάπη μου, γιατί ήταν μεγάλο το ποσό. Έξυπνο και αποφασίσαν να το κρατήσουν εκτός αρχείων. Μυστικό. Δεν μπορεί. Θα υπάρχει σε ένα αρχείο. Δεν μπορεί. Άστο αυτό. Ξέχνα το. Θα επισκεφτείς τον δόκτορα, πώς τον είμαι, Ψαγιά, από κοντά, εντάξει. Όπα. Εγώ με τις προσωπικές επαφές δεν τα πάω καλά. Ναι, το βλέπουμε αυτό, αλλήμωμα, είναι φανερό. Θα πας, θα πιάσεις την κουβέντα, τον έχεις κάποια ανάγκη, ιατρική, ας πούμε, για να μπει στα αρχεία. Και τι θα του πω, ότι είμαι έγκυος. Καλή ιδέα. Όχι, αγάπη μου, δεν θα του πεις ότι είσαι έγκυος εσύ. Θα του πεις ότι είναι η κοπελίτσα σου, ξέρεις, αυτές με τις φούστες. Εντάξει. Και έτσι θα του πιάσεις την κουβέντα. Θα γίνετε φίλοι, θα βρεις την ευκαιρία να μπεις στον υπολογιστή του να δεις τα αρχεία. Πρέπει να υπάρχει κάπου χειρόγραφα. Πρέπει να μπεις στο γραφείο του και να δεις τους φακέλους του. Όπα. Εγώ είμαι hacker. Δεν είμαι detective. Θα με μπουζουριάσουνε πάλι και δεν το θέλω καθόλου. Λοιπόν, κοίταξε. Πρέπει να αποφασίσεις όμως, σαν όριμο άτομο, τι είναι προτιμότερο, να σε μπουζουριάσουνε για μερικές μέρες ή προτιμάς να δοκιμάσεις αυτό που θα σου κάνω εγώ. Ηρέμησε, αγάπη μου, έφυγε ο κακός. Ηρέμησε, μωράκι. Βλάση μου, δεν είναι καλά τα σημάδια. Ποια είχε στη γραμμή ο Δαμιανός? Ποια άλλη νοιάζεται για το όνομα της μικρής εκτός από τη Φέη? Την ατυχία μου μέσα. Τι ήθελα και την παντρεύτηκα τη Φέη. Δεν καθόμουν σπίτι μου να ράβω κουρτίνες, να ανοίγω φίλο για πίτα. Αχ, δεν μπορώ, αλλά το στομάχι μου έχει γίνει κόμπος. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα σημάδια. Κάτι δεν πάει καλά.
Όντως κάτι πάει καλά, τον έχει χεσμένο το Δαμιανό. Πάω να την αλλάξω. Έλα, Μίκα μου. Ρινάτα. Ρινάτα μου, δεν είμαι καλά. Όχι. Ακριβώς. Ήρθα από εδώ ο Δαμιανός. Δήθεν αφήσει ένα δώρο στη μικρή. Ναι, και τι άφησε? Πανικό σε μένα. Μίλαγε με κάποιον κρυφά στο τηλέφωνο. Άρχισε μετά να βιντεοσκοπεί τη μικρή. Μετά μας έλεγε άλλα τι άλλων, να τη βαφτίσουμε ζωή. Και τι τον νοιάζει αυτό το όνομα του παιδιού? Έλα μου, ντε. Μου φάνηκε πάρα πολύ ύποπτος. Δεν είσαι μόνη. Σήμερα μου έλεγε κάτι περίεργα κυλατάνια. Ρινάτα, σε παρακαλώ, ψάρεψε έτη. Ψάρεψε έτη να δεις αν μιλήσανε πριν από λίγο. Εκείνος αυτό μας είπε. Εσύ σε παρακαλώ, μπορείς να πας στο λογιστήριο? Εντάξει, ναι. Δεν πεθαίνει και κανείς. Τη μόνη που βλέπω να πεθαίνει από περιέργεια είσαι εσύ, γρήγορα. Κρυάδες. Έλα, κορίτσι μου. Αν έχω κάποιο νεότερο θα σε ενημερώσω, έτσι. Ηρέμησε εσύ τώρα. Άρε, Φέη. Μήπως είναι πάλι κανένα δικό σου κόλπο? Όπου να είναι θα μας έρθει η Βασιλίνα. Έρχεσαι λίγο μέσα στο γραφείο. Και τι με θες εμένα, δεν καταλαβαίνω. Σε θέλω... γιατί πρώτα θέλω να μιλήσω στη γυναίκα της ζωής μου. Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίτρες, να δω που χάνεσαι. Κοίτα, μην μας πάρει χαμπάρι, κυρά σου. Βάλτε δάχτυλα. Κάντε μια ευχή. Εντάξει. Καθαρό βγήκε. Θα γίνει. Θα γίνει. Για λέγε. Βλέπεις τίποτα άλλο καλό? Αμάν. Λοιπόν, δρόμος υπάρχει εδώ. Και οδηγείς σε ένα μεγάλο αλφα. Αλφα. Φως φανάρι. Εμιλία. Μισό λεπτό. Δρόμος υπάρχει, αλλά εδώ βλέπω ότι είναι διπλός. Και αυτός με το αλφα, να το. Οδηγείς αδίέξοδο. Αδίέξοδο. Και ο άλλος πού βγάζει? Α, τι αυτό καλέ. Ποιο? Σου πρέπει να είναι. Όπου εδώ έχουμε ένα σου που σας θέλει. Όπως Σοφοκλέους. Αυτό δεν είναι γυναίκα. Κάτι άλλο είναι. Τι άλλο είναι? Τι άλλο μπορεί να με θέλει, ρε Πάνα? Ξέρω εγώ, κάποιος φίλος, κάποιο μέρος ίσως. Μέρος. Το Σαρακίνικο θα είναι. Θα πάω εκεί έρημος και μόνος όπως ήρθα. Αμάν! Εδώ καλέ! Ναι, τι είναι αυτό? Το βλέπετε? Το βλέπω. Βλέπουμε ένα μπάτσο. Μπάτσο? Ναι. Τι, γιατί? Αστυνομικό καλέ, πώς το λένε? Το κατάλαβα, αλλά τι δουλειά έχω εγώ με τον μπάτσο, εγώ? Μπλεξίματα με τον νόμο. Εγώ δεν είμαι μια χαρά, είμαι. Τι μπλεξίματα μου λες τώρα? Δεν ξέρω. Πάντως πρέπει να έχετε ένα μεγάλο εχθρό εδώ. Εχθρό, τι εχθρό? Εγώ μόνο το Δαμιανό έχω. Α, και αν παρατηρήσεις τίποτα περίεργο να με κρατάς ενήμερο, έτσι. Λουκά, μη μου πεις ότι κάθισες να σου πει τον καφέ η Βάνα. Δεν το πιστεύω. Εντάξει τώρα, μια στιγμή ανθρώπινης αδυναμίας. Μήπως σου πήρε και λεφτά? Όχι ρε μιλιά, δηλαδή τώρα με προσβάλλετε. Τι με έχετε, για τέτοια? Για άλλα δεν σε είχα, αλλά με εξέπληξες. Μέχρι φορτηγά έκλεψες, το ξέχασες? Έλα, παιδιά, μην το παρατραβάμε, μην κλαις αγάπη μου. Τώρα, εντάξει, ειρήνη μου. Α, μεγάλο μαραζί έχεις. Κοίτα. Ψώνιο, ρε. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Κύριε Αντύπα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Ορίστε. Από τούρμπο θα γίνει ο Θοδωρή. Συγγνώμη, νομίζω δεν αρχίσαμε πολύ καλά. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Παρ' όλα αυτά, εγώ να συστηθώ. Θοδωρής Αντύπας, είμαι ο πατέρας του Μικη. Χαίρομαι πολύ, αλλά συγγνώμη κιόλας. Μου κάνετε πλάκα. Τι πλάκα? Είστε όντως ο πατέρας του. Μήπως μου κάνεις εσύ πλάκα, άνθρωπέ μου? Ήρθες εδώ πέρα να μου ανεβάσεις την πίεση? Ναι, μάλιστα. Εγώ είμαι. Ορίστε και τα αποδεικτικά στοιχεία. Συγγνώμη κιόλας, αλλά από την εμφάνιση του Μίκη θα περίμενε κανείς ότι... Τι θα περίμενε κανείς να δει? Έναν μεσήλικα γόη, σαν εμένα. Πήγαινε ρε να κεράσει ένα καφέ τον άνθρωπο, ένα γλυκό του κουταλιού. Ολόκληρο αφιέρωμα θα κάνεις ένα φέτο μου τσουνάρα σου. Περίμενε να βεβαιωθούμε ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει και μετά θα κεράσω. Λοιπόν, εσείς καθίστε εδώ πέρα. Και μπορείτε να μου κάνετε την πρώτη ερώτηση. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν και εσείς κάποια στιγμή στη ζωή σας ήσασταν μοντέλο.
δεις που θέλει να τον αφήσουμε μόνο για να πουλήσει φύγε για μεταξωτές κορδέλες τον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι όταν ζούσα στην Αγγλία, μόλις είχε γεννηθεί ο Μίκης, μου ζητήθηκε και εμένα να παίξω το ρόλο του μοντέλου. Το ρόλο του μοντέλου, εντάξει, δεν φεύγουμε. Αυτό δεν το χάνουμε με τίποτα. Ξέρετε, έχω πάρα πολύ ωραίο κουτεπιέ και με ζήτησε ένα μεγάλο εργοστάσιο ανδρικών υποδημάτων. Έχεις ακούσει εσύ μοντέλα και κουτεπιέ? Βέβαια. Κύριε, σας παρακαλώ, μπορούμε να πάμε δίπλα στο δικό μου το μαγαζί, να κάτσουμε με την ησυχία μας, να φάμε ένα μπεζέ, να πιούμε ένα κρασάκι, να τα πούμε έτσι, ωραία. Έλα και εσύ. Πολύ καλή ιδέα. Περάστε, κύριε, από εδώ. Πάμε. Πάμε δίπλα, λέω. Γιατί? Μα πόσο ηλίθια μπορεί να είναι αυτή η Βασιλίνα, πόσο μου λες? Εντελώς ηλίθια, απαντάω μόνος μου. Τι παίζει εκεί ο Αχιλλέας με αυτή τη στιγμή? Δεν είμαι καλά. Βρε αγάπη μου, βρε αγαπούλα μου, μην ταράζεσαι, θα μου πάθεις τίποτα. Μα πώς να μην ταράζομαι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Υπάρχει και ένα φιλοσοφικό ζήτημα. Ο δείκτης της ευφυΐας σε αυτή τη χώρα είναι φανερό. Υπάρχουν αποδείξεις πια πέφτει, έχει πάει κατά διαόλου. Ναι, τι λίγο είναι αυτό? Έχεις δίκιο. Ο μόνος άνθρωπος που μπόρεσα να μιλήσω λογικά είναι ο Λεωνίδας. Ήμουνα τόσο κοντά στην Προεδρία. Τόσο κοντά στην Προεδρία. Όμως, καρδιά μου, με τέτοια νεύρα, ναι, δεν πρέπει να πας στη Σόφο. Να τους δείξεις ότι νίκησαν. Σιγά μην πάω στη Σόφο. Τι λες τώρα? Θα με στείλεις στη Σόφο? Δεν θέλω να πάω στη Σόφο. Να δω τον Αχιλλέα εκεί να πανηγυρίζει. Τι? Μια προσωρινή νίκη, αυτό είναι. Γι' αυτό καλύτερα, αγαπούλα μου, να κάτσεις εδώ να ηρεμήσεις, ε? Όχι, κοίταξε. Είναι και η Εμιλία η οποία ψάχνει να βρει τρόπο να ακυρώσει την αγορά της εταιρείας από τη Μένη Σούλτς. Πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Τι προτεραιότητες, καρδιά μου? Προτεραιότητες. Πρώτα να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την εγκυμοσύνη της Βασιλίνας. Μετά να δούμε τι είναι αυτά που ψαχουλεύει η Εμιλία. Ήμουνα τόσο κοντά στην Προεδρία της εταιρείας. Ναι, μωρό μου. Η Εμιλία είναι ικανή να μας τα πάρει όλα. Ναι, αγάπη μου, ναι. Αλλά. Έτσι και βρω κάτι σε σχέση με την εγκυμοσύνη της Βασιλίνας, θα κλάψουνε μανούλες και νυφούλες. Νυφούλες ακούω. Νυφούλα μου, η πολύ αγαπημένη, η Εμιλίτσα μου. Γι' αυτήν ζω και αναπνέω. Να τη δω να μη ζει, να μην αναπνέει. Μπαμπαμπα! Shopping therapy, κουμπαρούλα! Μπαμπαμπα! Τα χείριθμα μαθήματα αγγλικών ή κουμπαρούλα? Όχι, αλλά ξέρω πολύ καλά πως το λένε όταν νιώθεις ανασφάλεια και πας να πάρεις νέα ρούχα για να νιώσεις καλύτερα. Και για πες, νιώθεις καλύτερα? Φυσικά! Η αίσθηση του στυλ μου πάντα με κάνει να νιώθω καλύτερα. Ξέρεις, εντυπωσιάζονται και οι πολίτριες με αυτό. Ανασφάλεια νιώσα. Γιατί μου πας κόντρα συνέχεια, ρε Σιβάνα, ε? Θέλεις συνέχεια δηλαδή να τσακωνόμαστε? Μια φίλη έχω κι εγώ και κοντεύω να τη χάσω γιατί κάνει συνέχεια καπρίτσια! Όχι, φιλενάδα, δεν κάνω καπρίτσια, αλλά σηκωαρφώθηκε σένα τώρα να με προξενέψει με το Φώτη. Και εγώ για το καλό σου το κάνω. Βρε, θέλω να βρεις έναν άνθρωπο που να σου ταιριάζει, που να σε κάνει ευτυχισμένη. Ναι, και είπες να μου φορτώσεις το Φώτη, σοβαρά τώρα? Ότι δηλαδή μόνη μου δεν μπορώ να βρω άντρα, χρειάζομαι προξενιά. Καλέ, δεν σου το φορτώνω το Φώτη. Απλά είδα κάτι που δεν είδες εσύ. Και το ξέρεις ότι εγώ σε αυτά έχω ενστικτό. Έλα. Απλά ήθελα να βοηθήσω. Λοιπόν, φιλενάδα, άστα αυτά. Με τις τρελαμάρες σου με έχεις φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και ο Φώτης τελικά, ρε, τι σου φταίει στην τελική, ε? Να του δίνεις ελπίδες. Νομίζεις δεν έχει φάει αρκετές χιλόπιτες στη ζωή του? Καλέ, τώρα τι σημασία έχει αυτό? Όχι, με αναγκάζει να του δείξω πως δεν τον θέλω. Α, καλά. Κάτσε να τα φτιάξεις μαζί του και όταν θα σου καλαρέσει, έλα να μου το πεις. Έλα ρε λοιπόν, να βάλουμε ένα στοίχημα, τελειώνουμε τώρα. Εγώ με το Φώτη, ούτε με σφαίρες. Δεν είναι καλό, Βανούλα, να βάζει στοιχήματα όταν είσαι θυμωμένη, ε? Είναι πάρα πολύ καλό. Σε προκαλώ. Όλες μου οικονομίες. 25 χιλιαρικάκια, ζεστά. Πως εγώ με το Φώτη δεν θα τα βρω ποτέ. Ωραία, λοιπόν, εντάξει. Κι εγώ βάζω στοίχημα τις μετοχές μου. Αλλά θα το παίξεις τίμια το παιχνίδι, Βανούλα, ε? Εάν τον ερωτευτείς, θα το παραδεχτείς και ας μείνεις κι άφραγγη. Έχεις το λόγο μου.
δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Εγώ, ένα σκοτοποδαρίδη, να είμαι αποκλεισμένο από τα πάρτι στην έπαυλη. Δεν μπορώ να το χωνέψω, ρε παιδιά. Δεν είμαι τόσο εκλεκτό καλεσμένο εγώ. Δεν είμαι αρκετά φίνο για τα γούστα σα. Σταμάτα, ρε Ζαχαρή, μα έχει ζαλίσει πια. Και να πει τη Σίλβια, την ξέρω, ρε. Είναι σωστή αυτή. Στηρίζει την εργατιά. Δεν κάνει διακρίσει. Άρα τι μένει. Τι μένει, ρε Μπουλούκο. Τι μένει, αυτό μένει, ρε ο Φώτη, που θέλει να με έχει την απ' έξω. Να πηγαίνει αυτό στην έπαυλη να τρώει του αστακού και να τη βγάζω εγώ εδώ πέρα μέσα στην αποθήκη με κονσέρβα ντολμαδάκι. Σαν πολίτε έχει τσούξει όλο αυτό. Σάρα, πάψατε πυρ. Λοιπόν, ποντίκια, κλείσαμε τη δεύτερη πίσνα. Μα καλούνε σε μοναστήρι. Οι φακιόλε θα πάνε σε μοναστήρι. Πού θα πάνε? Σε μοναστήρι, ρε. Διάβασε εδώ. Θέλουν στύλπωμα, γυάλισμα, όλα τα μπρούτζινα, επίχρυσα, χρυσά, ασημένια μαργαριταρένια και πάση φύσεω. Δηλαδή, full σενιάρισμα. Θα του κάνουμε το special πρόγραμμα, το καλό. Μόλι κολλάσετε. Λοιπόν, εγώ τέλο, ε! Τέλο, σταματάω. Αρνούμε να συνεχίσω την πίσνα μαζί σα, έτσι και δεν νιώθω ότι με θεωρείτε ίσο. Θέλω να με καλείτε και εμένα στα περίφημα δίπλα στην έπαυλη. Και έτσι και συνεχίσει να με σαμποτάρει ο Φώτης. Μπουλουκό, το παρατραβά και θα σπάσει, ε. Πρόσεχε καλά γιατί αυτή τη δουλίτσα που την κάνετε τώρα Σαββατοκύριακα και όταν σχολάσετε, μία μέρα θα γίνει κύρια δουλίτσα σα. Μην κακομέρετα για τη Σόφο, ρε Μάκη, την πονάμε. Εντάξει, ρε Φωτάρα, δεν είπαμε και τίποτα. Απλά η Σόφο είναι σε κόμμα. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Ενώ οι φακιόλε πετάνε. Ε, κάτω και κάνα σταυρό, ρε. Να καλά τα μοναστήρια. Έτσι την κυριολεξία. Τέλος πάντων, κάτι σου έλεγα εγώ πριν και εσύ άλλαξες θέμα. Σάρα, λοιπόν, Φωτάρα, έλα εδώ αγοράκι μου. Πετάξου λίγο και πάρε κανένα καθαριστικό. Εντάξει. Έλα, τη μεγάλη συσκευασία, άμα δεν φτάνουνε, τσόνταρε κι εσύ. Έφυγες. Έλα εδώ ρε χαπατώ εσύ. Τι μου τσαμπουνάς τόση ώρα. Η Σίλβια ή... Η Σίλβια ήθελε το Φώτη στην έπαυλη για να το ταγκιμιάσει με τη Βάνα. Τι δεν καταλαβαίνεις, προξενιό ήθελε να κάνει, ξύπνα. Ναι. Ναι, ακόμα και σε αυτό όμως, γιατί προτιμήσατε το Φώτη, ρε. Τι παραπάνω έχει ο Φώτης από μένα εκτός από κοιλιά. Δεν ξέρω, ρε Μπουλούκο μου, γιατί με τυραννάς. Εσύ είσαι τύπφαλα, κρός. Ο Φώτης είναι σε καλό δρόμο και στην τελική που δεν σα ξέρω τώρα. Στο μυαλό της Σίλβιας είμαι. Αυτό είναι μια αδικία που δεν θα την αφήσω να περάσει, ρε. Θέλω να μιλήσω με τη Σίλβια, τέλος. Και α σου πω και κάτι. Έχω κι εγώ δικαίωμα στον έρωτα. Oh. Και η Βάνα μ' άρεσε από παλιά. Oh. Κοίτα να δεις, σου ξέει τούτορα. Φοβερό, ε. Αναρωτιέμαι αν φυλάει και ωραία. Καλά, εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αχιλέα μου, μπορεί να μπει η Βασιλίδα και μετά τι θα κάνουμε. Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Άσε με να σε απολαύσω δύο λεπτά ακόμα. Θα πρέπει να αποχωριστούμε για ένα διάστημα. Τι πρωτότυπο. Άκουσέ με. Πρέπει να ξανακερδίσω την εμπιστοσύνη της Βασιλίνας. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι εύκολο. Καλύτερα εσύ να λείπεις. Τι εννοείς. Αφού με χώρισες, ας τα παίξουμε όλα για όλα. Αλήθεια τώρα, πιστεύεις μετά από όλα όσα έχουν γίνει, η Βασιλίνα θα σε ξαναεμπιστευτεί? Πιστεύω ότι είναι απελπισμένη. Και το παιχνιδάκι με τις κάμερες μας κέρδισε χρόνο με τη βοήθεια της Νέρμαξ. Αλλά δυστυχώς δεν θα κρατήσει για πολύ. Τι φοβάσαι? Έχω πολλά να της αποδείξω ακόμα. Και σε σχέση με την αφοσίωσή μου στην εταιρεία και σε εκείνη. Ήδη έπαιξα ένα χαρτί μου. Μετέφερα όλα τα λεφτά μου στο λογαριασμό της Σόφου και έδωσε εντολή οι πληρωμές να γίνουν κανονικά. Είναι σαν να παίζεις το τελευταίο σου παιχνίδι και ποντάρισες όλα σου τα χρήματα. Ισχύει. Και όντως, θα είναι το τελευταίο μου. Βλασί, πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις απειλές. Αν είχα καταφέρει να πάρω το τελευταίο ψηφίο από τον αριθμό αυτό που κάλεσε ο Δαμιανός, θα τα μαθαίναμε όλα τώρα για τις απειλές για τα πάντα. Βέβαια, περίμενε. Αφού ξέρω τα υπόλοιπα νούμερα, ένα μας λείπει, άρα έχω 10 προσπάθειες. Όπα. Τι θα κάνεις? Σε λίγο θα καταλάβουμε αν η Φέη είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Περίμενε, περίμενε τώρα το σπουδό. Τι κάνεις? Έλα. Όχι. Ποιος? Όχι, δεν είμαι ο Αποστολής. Που έχω καλέσει. Τουρλίδα. Όχι, γιαγιά, δεν είμαι ο Αποστολής. Ποια φάρμακα? Βλάση μου, τι κάνεις, κλείστο. Κάτσε ρε παιδάκι μου, είναι μια γιαγιά από την Τουρλίδα. Δεν έχει τα φάρμακά της και αυτό το ρεμάλι ο Αποστόλης λείπει. Ποιος είναι ο Αποστόλης? Πού να ξέρω. Ναι, ο Αποστόλης ποιος είναι η γιαγιά? Ο ανιψιός σου. Δεν το σηκώνει.
Μάλιστα. Εγώ τι νος είμαι. Εγώ είμαι του Πανίκου. Είναι. Άστο, είναι μεγάλη ιστορία, γιαγιά. Να σου πω, δώσ' μου το τηλέφωνο, το αποστόλιο, τον πάρω τηλέφωνο, σου φέρ' τα φάρμακα. Και ό,τι χρειαστείς, τώρα πια έχεις τον αριθμό, εντάξει. Με παίρνεις εσύ. Ναι, ναι, τίποτα. Ναι. Πάω, εκκλησία, πάω. Εντάξει, γιαγιά. Ναι. Φυλάκια στην τουλίδα. Θα σου βάλω να δοκιμάσεις και τη μαλαγουζιά μας. Θα δεις τι ωραίο κρασί που είναι και επίσης να δοκιμάσεις και το τσιμπουράκι καλατζί δικής μου παραγωγής επίσης, όπως και το κρασί, και σε λίγο έρχεται και το Ισμινάκι να σου φέρει τα παϊδάκια. Καλά, ε. Απίστευτα φαγητά. Μπράβο, μπράβο. Πολύ καλό μαγαζί. Σαν κάτι wine bar που δείχναμε παλιότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες αυτό, σε ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι το έχω φτιάξει με πολύ μεράκι. Ναι, με τη συνέντευξη δεν βλέπω να προχωράμε. Μην αγχώνεστε, θα σας κάνω τη συνέντευξη κούκλα. Θα πούμε ότι ο πατέρας του Μίκη Αντίπα ήταν μεγάλος γόης στα νιάτα του. Θα γίνει χαμός. Για να δούμε. Α. Καθίστε να σας κάνω μια φωτογραφία. Ναι. Πίσω όμως, εκεί στο δεντράκι, να πάρει έτσι λίγο. Ε, πίστευτο. Ωραίο το φαγητό. Εξαιρετικό. Ναι, αλλά φωτογραφία δεν με βγάλατε. Το νου σας στο φαγητό το έχετε και στο κρασί. Ναι, συγγνώμη. Πάμε άλλη μία, αλλά αυτή τη φορά θέλω την πλατούλα λίγο πιο ίσια. Τέλεια η φωτογραφία, τέλεια. Βρε, θα το σώσω εγώ το θέμα. Και ας είναι το τελευταίο μου. Δεν ήρθα ως εδώ τσάμπα. Τόσο δρόμο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Μόλις ανέβουν τα δημοσιεύματα, θα σας ενημερώσω για να τα δείτε. Να έρθετε όποτε θέλετε μια άλλη φορά να δείτε και τα μπέλια μας. Με πάρα πολύ χαρά. Γεια σας. Το καλό να πάτε, το καλό. Γεια σας. Αμάρε, αδερφέ, αμάν, η ζήλια σου δεν αντιμετωπίζεται δηλαδή. Ήρθες να μου χαλάσεις την πρώτη μου συνέντευξη, ρε. Πλάκα κάνεις, ρε. Εγώ του βγάλα εδώ πέρα να φάει τον περίδρομο. Του βάλα κρασί, του βάλα τσίπουρο, θα έρχονταν τα παϊδάκια. Εσύ μέσα εκεί πέρα στο μαγαζί σου, ούτε νερό δεν του βγάλες του ανθρώπου, ρε. Λεωνίδα, κοίταξε να το συνηθίζεις, γιατί τώρα που πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στο μίμη, αναγκαστικά θα πέφτουν και πάνω μου. Αυτή μπορεί να ήταν η πρώτη συνέντευξη, αλλά σίγουρα δεν ήταν η τελευταία. Ρε τελειωμένε, ρε ρήπηρο σκύβαλο της κοινωνίας ρε. Άφησες τη γιαγιά χωρίς φάρμακα και κυνηγάς γκόμενες. Θα πάρεις τα φάρμακα να τα πας στη γιαγιά τη Μαριγούλα τώρα. Βλάση μου, τι κάνεις? Αυτό που σου λέω εγώ. Θα ξαναπάρω τηλέφωνο εδώ αν τα πήγες. Έτσι και δεν τα πήγες. Έλα σου, ρε μάλι. Ρε Βλάση, γιατί του μιλάς έτσι του ανθρώπου? Με ποιο δικαίωμα του μιλάς έτσι? Ξέχαμε, το κλαίω, Μα τι θα κάνουμε τώρα, αυτό θα κάνουμε? Θα πιάνουμε ψηλή κουβεντούλα με όλους. Πού το αποστόλεις τώρα κατά μου? Μα με έχεις τρελάνει. Περίμενε, τώρα πέρα. Oh. Ναι. Φίλτρα νερού. Πρόσεχε. Όχι, δεν ενδιαφερόμαστε. Ευτυχώς. Τόσο καλά είναι. Ρε Βλάση! Το ξεπάει, έχεις πάει, τελείωσε. Το επόμενο. Νομίζω ότι αντέγραψαν το νούμερό σου. Δεν το αντέγραψαν απλά. Με παίρνουν και τηλέφωνο τα πουλάκια μου. Του βλάστε αυτό το νούμερο, ε. Βλέπω, το θυμάσαι ακόμα, δεν το ξέχασες. Μην απαντήσεις. Πάντα τη χειρότερη μέθοδο βρίσκεις, Ντέμι μου. Έτσι είναι που θα κινήσουμε υποψίες. Ναι, ακούει κανείς? Κόκοβεν Express, λέγεται παρακαλώ. Είστε σε γραμμή αναμονής. Όλοι οι εκπρόσωποι μας είναι απασχολημένοι. Δεν μου θέλασε αναμονή. Έλα να δω πώς θα περιμένω. Κόκοβεν Express, λέγεται παρακαλώ. Είστε σε γραμμή αναμονής. Όλοι οι εκπρόσωποι μας είναι απασχολημένοι. Ούτε αυτή ήταν. Όχι. Δεν μπορώ άλλο να κάνω τηλεφωνήτρια. Λοιπόν, φεύγω, πάω στη δουλειά. Πρέπει να δώσω και λεφτά στην Ισμήνη για τις στηρώσεις τώρα. Ωραία, θα πάρω την Πάπα και θα έρθω μαζί σου. Δεν θέλω να μείνω εδώ μόνη μου. Γιατί φοβάσαι, αφού έχουμε φυλάκα? Δεν φοβάμαι, αλλά προτιμώ να έρθω μαζί σου. Όχι, καλύτερα να καθίσετε εδώ πέρα. Δεν θέλω να ταλαιπωρούμε τη μικρή χωρίς λόγο. Να σου πω, εσύ που είσαι και σπουδαγμένη, αυτό το κόκοβο τι σημαίνει? Πού κολλάει τώρα αυτό? Κόκορας κρασάτος σημαίνει. Κόκορας κρασάτος. Κρασάτος κόκορας. Έφυγα. Γεια. Σου είναι εύκολο να έρθεις λίγο μέσα? Ευχαριστώ. Λινάτα. Πού πας, φεύγεις? Νομίζω ήρθε η ώρα, πρέπει. Ρινάτα, δεν χρειάζεται να χάσεις τη θέση σου.
τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Η εταιρεία θα ανακάμψει. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις τα πάντα. Από υλικής πλευράς μιλάω και έχεις και ένα παιδί να προστατέψεις. Εδώ γιατί έρχεσαι, γιατί φθήρεσαι. Αφού δεν σε ενδιαφέρει η εταιρεία, γιατί εξακολουθείς να έρχεσαι εδώ. Καλή ερώτηση. Εδώ έρχομαι λοιπόν γιατί έχω καλή παρέα στα λάθη. Και πίστεψέ με, δεν είμαι η μόνη που κάνω λάθη. Τι εννοείς, δεν σε καταλαβαίνω. Με ρώτησες γιατί εξακολουθώ να μένω εδώ. Και σου απάντησα πως έχω καλή παρέα. Στα λάθη. Ναι. Και τα δικά μου τα λάθη δεν είναι τόσο τραγικά όσο κάποιον άλλον. Λες να μας κατάλαβαν. Για πες μου λίγο με το όνομα τι έγινε. Με το όνομα δεν έκανα πολλά. Επιμένουν στο Ξένια. Ξένια! Ναι. Θα βγάλουν την κόρη μου Ξένια. Ναι. Η Ξένια καμία δευτερότρητη μπουζουξού. Δευτέρα τρίτη δεν ξέρω. Πάντως σύντομα θα έχουμε βαφτίσια. Δεν νομίζω. Οχ. Τι. Τίποτα. Το ξέρω καλά αυτό το βλέμμα. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Πού πας. Να σου πω, και όχι που πας, τι ετοιμάζεις. Θέλω να πεις τι ετοιμάζεις και κυρίως ποιος θα πληρώσει, Φέη! Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Ποια θέση? Θα έρθει η ώρα για να μάθεις. Hey. Και μέχρι τότε, μην τολμήσεις να με ακολουθήσεις. Ελπίζω να ξέρει τι κάνει. Αλλιώς πάλι εγώ θα φάω ξύλο. Οχ. Χαλούμα! Πού είσαι? Σου έχω νέα εξηγημένα να χαρεί υπερδικούλα σου. Έκλεισα δουλίτσα με το μοναστήρι. Wonderful. Θα πάνε ο Χοντρούλης με τον Μπουλούκο να κάνουν τη λεπτοδουλειά. Και πού είσαι? Πληρώνουν και αδρός, ε! Όταν λες αδρός. Ξέρω εγώ, ματάκια μου. Αυτοί τα δίνουν σε αυτή τη ζωή και περιμένουν να τα πάρουν από την επόμενη. Τέλος πάντων, για μία εβδομάδα και κάθε απόγευμα οι φακιόλες θα έχουν δουλειά. Βλέπω σε απασχολεί πάρα πολύ η δουλειά σου, η νέα Μάκη Ζούβα. Μωρό μου, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Για μία εβδομάδα τα παιδιά θα έχουν δουλειά. Λεφτά είναι και αυτά. Εγώ δεν σε απασχολώ καθόλου πλέον. Τι? Τι! Το καινούριο μου φουστάνι ούτε καν το πρόσεξες. Ένα πεταχτό φιλί και έξω από την πόρτα. Αυτό είμαι για σένα, Μάκη Ζούβα. Ε, κι αν δεν είμαι αυτό, τι είμαι? Ποιο? Τι ποιο? Αν δεν είμαι αυτό, τι είμαι? Αν με ακούς μόνο και δεν με βλέπεις, τι αξία έχω, ε? Τι αξία έχω εγώ, Μάκη Ζούβα, ε? Υπηρέτρια είσαι, παιδί μου, και θέλεις να πηγαίνεις στα μοναστήρια να καθαρίζεις, ε? Ποια υπηρέτρια μου λες, ρε μωρό μου? Έχεις λολαθεί τελείως, να πούμε. Τα έχεις κάνει σκατά με τη βαλακή και τα παιχνιδάκια, την πληρώσω εγώ την ύφη. Για κάτσε καλά. Ε, τι έγινε, ρε παιδιά, μέχρι έξω ακούγεστε. Έχουμε διαφορές να λύσουμε. Τι διαφορές, κόρη μου? Εγώ, ο Μάκης και η κουμπάρα. Ξέρεις, θεία, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δεν εκτιμούν ακριβώς αυτά που έχεις κάνει για αυτούς. Ας το κάτω τώρα, ας το. Γιατί ξέρεις, αγάπη μου, αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είναι καλό για κάποιους ανθρώπους, ήδη μπορεί να μην το βλέπουν έτσι, κατάλαβες. Ναι, αλλά εγώ, θεία, βλέπω τη Βάνα με το Φώτη. Μαζί! Αυτή η γυλισάξη, βέβαια, ότι δεν τον θέλει. Αλλά εγώ το βλέπω, κατάλαβες. Ταιριάζουν! Μπράβο σου, κόρη Σιλβία, όντως είναι πολύ καλό παιδί ο Φώτης. Πάει της Βάνας. Τι στο καλό, ρε. Μόνο εγώ δεν το βλέπω. Τι έγινε, ρε. Ποιον ψάχνεις? Προσπαθώ να ανακαλύψω με ποιον μιλάγα πριν για κοκόρια. Κοκόρια? Ναι, αν και νομίζω ότι είναι κότα και όχι κόκορα τελικά. Σου έχει ξαλέψει, ρε. Καθόλου δεν μου έχει ξαλέψει. Λεωνίδα, πριν κατά πάσα πιθανότητα στην άλλη άκρη τη γραμμή μιλούσα με τη Φέη και μου κακάριζε, ολοζώντανη. Σοβαρά μιλά τώρα? Ναι, ρε. Έκανα ό,τι μπορούσα για να μην καταλάβει τίποτα η Μίκα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα, Λεωνίδα, η σταθά του μα κάνει τη μεγαλύτερη μπλόφα τη ζωή τη αυτή τη στιγμή. Και είναι ολοζώντανη. Ναι. Ναι, σε ποιον ανήκει? Πακιστανό. Εντάξει, ευχαριστώ. Τι σου είπαν? Ότι ο αριθμός ανήκει σε ένα Πακιστανό. Κάτσε να δεις που αυτός θα πούλησε τον αριθμό στη Φέη. Μάλλον όχι. Θα την ερωτεύτηκε, θα της το χάρισε το κινητό μαζί με τη γυναίκα του για να την έγινε παραδουλεύτρα. Κοίτα, εντάξει τώρα, όλα αυτά φαίνονται πολύ περίεργα, αλλά εμείς πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Να πέσω σε ένα βαρέλι με κρασί να πνιγώ, να ησυχάσω. Κοίτα, αν ζει και αν μάθει ότι πήρατε την επιμέλεια του παιδιού, δεν έχει άλλη λύση. Έλα, ρε Λεωνίδα, σίγουρα το ξέρει. Αφού μου το σπίουν το Δαμιανό με στα πόδια μα συνέχεια. Μήνυμα από τον αριθμό, Λεωνίδα. Ραντεβού σε μισή ώρα στο κημητήριο. Δεν σε αφήνω να πα. Μόνο μου θα έρθει κι εγώ μαζί. Μόνο μου θα πάω. Μόνο μου θέλω. Λοιπόν, αν συμβεί οτιδήποτε με ψάξει η Μίκα, κάλυψε με. Εντάξει.
Συγγνώμη αν σε στενοχώρησα. Είμαι απαράδεκτη. Όσα και να μας χωρίζουν, όταν χρειάστηκα βοήθεια, εσύ ήσουν η μόνη που μου στάθηκες. Εύχομαι να εκτονώθηκες και ας είπες όσα είπες. Σταμάτα όμως να σκέφτεσαι έτσι. Μπορεί να κάνεις κακό στο παιδί και στον εαυτό σου. Έχεις δίκιο. Αλλά ειδικά μαζί σου θέλω να έχω καλή σχέση. Γιατί ειδικά μαζί μου? Γιατί μεθαύριο, μαζί με τα δικά σου παιδιά, ίσως κάποιες μέρες φιλοξενείς και το δικό μου. Νομίζω δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα. Έχει. Απλά δανείστηκα μια εικόνα από το μέλλον. Θα κάνεις. Δεν θα κάνεις παιδιά με τον Αχιλλέα. Εκτός αν τρόμαξες τόσο πολύ με τον τρόπο που φέρθηκε στο δικό μου παιδί. Και δεν πιστεύεις πως είναι άξιος για πατέρας. Αλλά το ξέρεις. Δεν θα είναι έτσι με τα δικά σου παιδιά. Καλύτερα να πηγαίνω. Συγγνώμη. Εγώ το μόνο που ήθελα να σου πω είναι ότι θα νιώθω ασφάλεια όταν το παιδί μου είναι μαζί σου. Δεν θέλω τίποτα πια από τον Αχιλλέα, αλήθεια. Εγώ ανησυχώ γιατί διαλέγεις να ζεις τοξικά. Πρόσεχε όμως, μην περάσει και στο μωρό αυτό. Ο Αχιλλέας μας έχει δείξει ότι τις γυναίκες του δεν μπορεί να τις κάνει ευτυχισμένες. Το έχει αποδείξει αυτό. Γι' αυτή την τοξικότητα δεν μιλάς. Άστο, Βασιλίνα, δεν θα καταλάβεις. Το τελευταίο όμως που θέλω να σου πω είναι να διώξεις τον πόνο από μέσα σου. Οι κουβέντες μας για τον Αχιλλέα Ρενάτα πάντα θα έχουν πόνο. Αφού συνδέσαμε τη μοίρα μας μαζί του. Βλακία. Καλύτερα να πηγαίνω. Σου έσπειρα κι άλλους εφιάλτες στο κεφάλι σου. Εύχομαι αυτή τη φορά να ξεχάσει για πάντα τον Αχιλλέα. Αστέρι μου, γύρισες από την Τζαραμάρα? Ναι, ρε πάτερα. Είχα πάει για να μιλήσουμε για το κόνσεπτ. Και τι έγινε? Όλα καλά? Δεν πιστεύω να κάνεις καμιά βλακία και να χάσουμε τη δουλειά. Όχι, ρε πατέρα. Επαγγελματίας ήμουνα και εγώ και εκείνη. Μπράβο, αγόρι μου, παραφέρω λικεράκι να το γιορτάσουμε. Να σου πω, μη φέρεις αυτό που σου το συγκιτώνησα πριν πεθάνει. Όχι, παιδί μου, θα βάλω αυτό καλό. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα και για τους δυο μας. Γιατί τι έγινε? Πάτησε κανένας πελάτη στο μαγαζί? Όχι, ρε, σήμερα εγώ έδωσα την πρώτη μου συνέντευξη. Είμαι για δεν είμαι ο πατέρας του καλύτερου μοντέλου στην Ελλάδα. Έλα μου, ντε, είσαι δεν είσαι? Θέλω να μου πεις πρώτα τα δικά σου, πώς είναι το κόνσεπτ. Καλό, μεν. Τρομακτικό, δε. Γιατί? Μου είπε να διαφημίσω το καινούργιο του εσόρχου, τον Ναυτίλος. Ναυτίλος, πολύ ωραίο όνομα. Ναι, ρε πατέρα. Αλλά μου είπε να το διαφημίσω με δύο μοντέλες. Την Έζια και τη Μάρτα. Καλά, ε. Δύο δίμετρα είναι. Τη γκουγκλαρά, τρομερά μωρά. Καλά, ε. Χαμός θα γίνει. Μετά από αυτό, βροχή θα πέφτουν τα λεφτά στο σπίτι μας. Οι μούτζες θα πέφτουν βροχή, πατέρα. Δεν καταλαβαίνεις, μου την είχε στη μένιτζερ. Θα είμαι εγώ και δύο μοντέλα. Ρεζίλη θα γίνουν. Γιατί, ρε? Εγώ θα πλήρωνα να είμαι στη θέση σου. Τι γιατί, ρε πατέρα? Σου ξαναλέω. Θα είμαι εγώ και δύο μοντέλες. Και εγώ ειδικά με εσόρχο. Δεν καταλαβαίνεις το πρόβλημα που δημιουργείται. Δεν καταλαβαίνω. Για εξήγησέ μου λίγο καλύτερα, ρε πατέρα. Συγκεντρώσου λιγάκι και άκουμε. Μάλιστα. Θα είμαι εγώ, δύο μοντέλες και ειδικά εγώ θα είμαι με εσόρχο. Και όταν η φωτογράφος θα πει πάμε, θα πει στην Έζια. Έζια, πιάσε λιγάκι το στήθος του μημάκου. Τι θα γίνει τότε, δεν καταλαβαίνεις? Μη φοβάσαι, βρε αγόρι μου, κι εσύ. Σταμάτα να είσαι μικροβιοφοβικός. Α, δεν με καταλαβαίνεις. Πάω άλλο να τα πω. Τι, πού πας? Δεν πιστεύω να πηγαίνεις στο Λεωνίδα, τον Καλατζή. Αχ, πόσο θα ήθελα να βρεθεί έναν καλό παιδί για τη μάνα μου. Την έχω πολύ νένια. Και ο Φώτης είναι ό,τι πρέπει. Θα κάνουν πολύ ταιριά στο ζευγάρι. Σε ευχαριστώ, θεία, που αναγνωρίζεις το ταλέντο που έχω να κάνω προξενιά. Όχι σαν κάτι άλλο. Πάντως, άμα θέλετε να ξέρετε, υπάρχει κι άλλος υποψήφιος για τη Χαλκιδέα. Ψήθηκε και το φαλακρό υπόθετο. Θέλει, λέει, να δηλώσει συμμετοχή στο παιχνίδι μας. Κάτι τσούπρα. Όχι, 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 όχι. Αυτοί οι δύο έχουν προηγούμενα. Ο Ζαχαρίας με τη Βάνα έχουν προηγούμενα. Και ξέρεις τι σημαίνει άμα ραγίσει το γυαλί. Εγώ βλέπω άλλο μέλλον για τη Βάνα. Την βλέπω να είναι μαζί με τον Φώτη. Άλλον όμως με απασχολεί. Ότι τα παιδιά τους θα μοιάζουν με στρουμφάκια. Πώς θα γίνει αυτή να βγάλει από το μυαλό της ότι εγώ της κάνω προξενιό? Έχει λυσάξει και το θέμα πάει όλο κατά διάολο. Όχι, έχει δίκιο. Εγώ την καταλαβαίνω, Σίλβια μου. Όταν κάνεις προξενιό σε μια γυναίκα, είναι, πώς να σου το πω, σαν να θέλεις να της πασάρεις όποιον όποιο, γιατί φοβάσαι ότι θα σου μείνει στο ράφι. Απαναγία μου, θεία. Σαν να σ' ακούω τη Βάναν τώρα. Έτσι, τούτα που μου έλαλε. Καλά, ρε μωρό μου. Δεν θέλει και πολύ φαντασία. Απλά εσύ το τερμάτισες. Κοίτα να δεις, αγάπη μου, η αλήθεια είναι ότι εσύ δεν είσαι και πολύ διακριτική σε αυτά. Πάντως πρέπει να το δούμε το πράγμα έτσι λίγο αλλιώς. Θα το πάρουμε από την αρχή.
Εμένα, άμα θέτε τη γνώμη μου, ο Φωτάρας είναι καμένο χαρτί. Αλλού πρέπει να ψάξετε για πορτοκαλιές. Όχι, ο Φωτάρας αξίζει μια προσπάθεια ακόμα. Τι θα έλεγες, κόρη, να το φωνάξω εδώ στην έπαυλη για να κάνει τίποτε με ρεμέτια. Μπράβο ρε Σιθεία! Καλά ναι, εμείς οι δυο στο προξενιό θα διαπρέψουμε, πιστεύω το! Σιλβία μου, πόσο καιρό έχεις να μου δώσεις ένα φιλιν, κόρη μου? Κοίτα να δεις που το προξενιό της Βάνας μας έφερε πιο κοντά. Σιωπή, είπαμε, δεν λέμε προξενιό. Α, έτσι είστε κορίτσια μου, ε. Κουμάντο στη ζωή μου και το φώτι γαμπρό με το ζόρι. Θα σας φτιάξω καλά λοιπόν. Η πυρέτρια ήρθα, μέτοχος θα φύγω. Τι μωρό, τι καλή μου, τι κοιτάς? Τι κοιτάς μικρή μου, τι κοιτάς? Μίκα μου, ο φύλακας γιατί δεν είναι απ' έξω? Δεν τον προσέλαβες για όλη την ημέρα? Γιατί δεν είναι στη θέση του? Είναι ανίσχυση, μωρέ, μικρούλα μας. Κοίτα τη. Κοίτα τι πόσο γλυκιά και όμορφη είναι. Είσαι ό,τι πιο πολύτιμο έχω στη ζωή μου, το ξέρεις. Ακόμα κι αν δεν είσαι δικιά μου. Αγάπη μου. Κουτσου, κουτσου, κουτσου. Η μαμά δεν θα αφήσει κανέναν μωρό μου να σταράξει. Κανέναν. Μπα, νιώθω πράγματα που δεν έχω νιώσει ποτέ ξανά στη ζωή μου. Τι είναι, αγάπη μου? Μήπως θες να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να τα βγάλεις από μέσα σου? Όχι, 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 όχι. Ήχουτσου. Έλα, παίρνει. Αγάπη μου, ποιος είναι? Όλα εντάξει? Τα τακτοποίησα, κυρία Πασαμήτρου. Ωραία. Θέλω απλώς να με ενημερώσεις πόσο θα κοστίσει και πότε θα το παραλάβεις. Θα σας ενημερώσω. Τι τακτοποίησες με το φύλακα? Η μαμά είναι αποφασισμένη να μην αφήσει κανέναν να σε πειράξει. Μα ακούς μωρό μου, κανέναν. Τίποτα, σκέφτηκα να αναβαθμίσω την ασφάλεια του σπιτιού. Πρότεινα στο φύλακα να εξοπλιστεί. Μην το πεις καν, κατάλαβα. Από τη λέξη εξοπλιστεί, κατάλαβα. Λοιπόν, να το ξεχάσεις όλο αυτό. Θα πάω να ακυρώσω αυτό που κανόνισες με το φύλακα. Μπαμπά, απειλούμαστε, το καταλαβαίνεις. Καλά, καλά, καλά. Λοιπόν, ξέχασε το. Ξέχασε το. Φύλακα! Φύλακα! Πάει, καταστράφηκα. Βλέπω τον πατέρα μου να με κάνει ρεζίλι και να μην με ξαναπροσλάβει κανείς. Τι άσπο ρε μίμη, τώρα μου βάζεις δύσκολα. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι όλα είναι στο μυαλό. Αν καταφέρεις να τις απομυθοποιήσεις, δεν θα πάθεις τίποτα. Κάτσε ρε Λεωνίδα, δηλαδή όταν το σκέφτεται το μυαλό, δεν συνδέεται με το από κάτω. Αυτό γίνεται αυτόματα, είναι σαν το φτέρνισμα. Μίμη, έλα, σου βρήκατε λύση, δεν χρειαζόμαστε τις συμβουλές του Λεωνίδα. Λοιπόν, θα βρούμε αυτό που μας ρίχνανε στο στρατό για να μην μας κάνει κούκου. Τι μας ρίχνανε ρε, τίποτα δεν μας ρίχνανε στο στρατό, σιγά μας ψεκάζανε κιόλας. Πάει, καταστράφηκα. Οπ, μισό λεπτό. Ανάτο! Είναι ο δημοσιογράφος που ανέβασε τη συνέντευξή μου! Δεν υπάρχει καμία ελπίδα, Λεωνίδα. Να είσαι περήφανος για τον πατέρα σου, ρε! Μπορεί να μην κατάφερα να πω όλα όσα ήθελα, αλλά θα έχει μία φωτογραφία, ρε! Να! Με την περήφανη κορμοστασιά μου! Οχ! Τι είναι αυτό? Εγώ πού είμαι? Αυτό είναι πάντως ο Λεωνίδας. Τι γράφει εκεί πέρα κάτω? Για εδώ. Με αφορμή μια συνέντευξη με τον πατέρα του Μίκη Αντίπα, γνώρισα ένα υπέροχο μαγαζί στα Μεσόγεια και τον καταπληκτικό ιδιοκτήτη του που σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε. Άλλη φωτογραφία δεν έχει? Το μαγαζί εδώ είναι. Εγώ εδώ μέσα δεν μπαίνω. Όποιος θέλει να με βρει, να με φέρει στην είσοδο. Μπες και πήγαινε στο γάμα 4. Τι διάλογο σκάκι παίζουμε. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου ότι δεν ήρθες με άδεια χέρια. Τα νεύρα μου δεν είναι καλά και η πισίνα είναι άδεια έξω. Όχι βέβαια,
Είχε δεύτερο υπολογιστή. Γι' αυτό δεν μπορούσαμε να βρούμε αυτά που ψάχναμε. Και. Λοιπόν. Έχω τα πάντα για την εξωσωματική της. Σκανδιναβός είναι ο δότης. Εμείς δεν τις κάνουμε βέβαια. Λοιπόν, Φλόρετα, δώσε την αμοιβή στο παιδί. Για να σε δω, ρε. Χρήσιμος είναι αυτός. Και φέρνεις και σε Σκανδιναβό. Εξαφανίσου το χρόνο διές. Τώρα. Γεια σου. Με αυτό εδώ θα πάρω το ποσοστό της Βασιλίνας μέχρι να πει σκανδιναβική εξωσωματική. Σκανδιναβική εξωσωματική. Τόσο. Πάω αυτό να το βάλω στη θέση του. Πάντως ήταν μια πολύ παραγωγική μέρα. Επιτέλους ήρθες, περίμενα τόση ώρα. Λοιπόν, μου έχει έρθει μια πρόταση για την εταιρεία και θα ήθελα πολύ να τη συζητήσουμε. Αχιλλέα. Κοίτα. Έχει φουσκώσει. Λίγο. Θες να τη χαϊδέψεις. Αν το κάνεις θα νιώσει το παιδί σου. Μας παρατάς, δε φύγεις τώρα. Βλάση. Και τόσο πολύ από την ταβέρνα του Λεωνίδα με τις καζανάρες που για μένα δεν έγραψε ούτε μία λέξη, ούτε μία φωτογραφία δεν έβαλε στη δικιά μου τη συνέντευξη. Έλα. Έμαθα ήταν επεισοδιακό το τραπέζι της προάλλες, ε. Τι είπες, Ζαχαρία? Είπα ότι εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος. Φώτη, η Βάνα είναι στην κουζίνα. Μας φάνηκε πολύ σοβαρό παιδί, καλός επιστήμον, θέλουμε να δοκιμάσουμε. Εξωσωματική.